κανόνισα συνέντευξη με ένα μου φιλαράκι και τώρα εγώ εδώ θωρώ τον Νίκο Ζωηδάκη. Αυτά είναι. Ετούτη η συνέντευξη θα γράψει ιστορία. Γιατί έχω στην ανάκριση τη Βλάχου τη Μαρία. Να πατάς τον άντρα σου, είναι συνηθισμένο. Να πατάς τον εραστή που το έχεις βρει γραμμένο. Υπάρχει κι αυτός ο ρατσισμός στη μουσική για τους κριτικούς. Έχουμε ακούσει ότι εμείς θέλουμε να τραγουδάμε μόνο κριτικά. Όταν ξεκινούσα να τολμώ δειλά-δειλά πράγματα που ξεφεύγανε από την αυστηρή έτσι επιτήρηση της κουλτούρας της Κρήτης, δέχτηκα κάποιες κριτικές. Δεν με νοιάζει όμως, εγώ κοιμάμαι ήσυχος το βράδυ, γιατί θεωρώ ότι κουβαλώντας τη λύρα για την κριτική κουλτούρα, κατάφερα αυτό που ονειρευόμουν. Δηλαδή, εγώ ήθελα να παντρέψω τα κριτικά με τα πάντα. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα με τον Γιάννη Πλούταρχο. Όχι, βέβαια. Είχε προκύψει το θέμα επειδή ένας συνεργάτης του δεν σε ήθελε στην αφίσα. Εκείνη την περίοδο αυτός που εκπροσωπούσε τον Γιάννη τα έκανε λίγο μπάχαλο και σηκώθηκα και έφυγα. Οπότε δεν είσαι από τους ανθρώπους που φοβάσαι να πεις όχι, να φύγεις από μια δουλειά. Όχι, προς Θεού. Ίσα-ίσα που τα όχι χτίζουν τις καριέρες. Έτσι μας μάθανε οι παλιοί μας. Γλυκιά μου αγάπη, να με ρακαλώσεις. Εσύ ή η γυναίκα σου κάνει κουμάντο στο σπίτι? Κακά τα ψέματα. Ο άντρας είναι ο κουβαλητής και η γυναίκα είναι ο ελεγχτής των πάντων. Γιατί υπάρχει αυτή η άποψη ότι η κριτική είστε λίγο αυστηρή? Τίποτα. Που είναι απόξω από το χώρο, πολλά τραγούδια ξέρει. Όταν σου στείλει ο Θεός στη ζωή σου τρία κορίτσια, αναθεωρείς όλες τις απόψεις, διότι το κορίτσι από τα 12-13 του και μετά θέλει ειδικό χειρισμό για να μπορείς να συνεννοηθείς με τα παιδιά σου. Άμα το κοντράρεις, τα χάσες. Λοιπόν, πού είναι το καπιτάν Λίγη? Κατάλαβες ότι η γυναίκα σου είναι η γυναίκα της ζωής σου από την πρώτη στιγμή? Ξέρω από πολύ μικρή. Ήμασταν πάρα πολύ φίλοι και είμαστε με τον πατέρα της. Εγώ ήμουνα τότε 20 χρονών, αυτή ήταν 8. Δεν μου πέρασε καν από το μυαλό τότε, αλλά το 8χρονο μεγάλωσε και ήμουν 18χρονο. Εκεί άρχισε να φαίνεται έτσι μία έλξη για τις δύο πλευρές και το αποτέλεσμα ήταν αυτά τα τρία κορίτσια που έχουμε στο σπίτι και μας κάνουν όμορφη τη ζωή μας. Για εκείνη παρακάλεσα σε 7 ψυχές να ζήσω. Σε πλησίασαν άνθρωποι επειδή είσαι ο Νίκος Ζωηδάκης? Εδώ πολλές φορές κοιμάμαι τη νύχτα στις 4 η ώρα, στις 5 η ώρα τα ξημερώματα και χτυπάει το τηλέφωνο γιατί έχουν βάλει ένα τραγούδι σε μια παρέα. Είναι φίλος μου, θα τον πάρω τώρα τηλέφωνο. Γεια σου φίλε, τι γίνεται, και το κάναμε και πλάκα με το Σεφερλί. Μου λέει, μου συμβαίνει και εμένα, μου λέει, και με παίρνει τηλέφωνο. Και τι νέα, καλά, και τι άλλα, μόνο και μόνο για να σου μιλήσει. Εντάξει, έχω φίλους από το χώρο. Ο καλύτερος μου φίλος είναι ο Καράς, ο Βασίλης. Θέλω καλύτερο. Ποιο δυνατή συμβουλή που σου έχει δώσει? Μου λέει, όσο και να ανέβεις, θα προσέξεις αν παίρνεις σήμερα 10 δραχμές. Μην πας ποτέ στις 20, θα πας στις 11. Γιατί αν πας στις 20 και ξαφνικά φρενάρει και αρχίζεις να πέφτεις 18, αρχίζει και η πτώση. Μια ματινάδα είναι η ζωή και ένα σκοπό στη λύρα. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη. Σε τούτη τη συνέντευξη, Μαριό, δεν μπήκαν όροι. Το λέω για την Ναταλή, μα και για τον Γρηγόρη. Η λεβεδιά είναι δύναμη και θεϊκό προνόμι. Και τώρα, Νικόλα, σου σκάρωσα κι εγώ μία. Νίκο μου, γλυκέσαι, έχω στην καρδιά μου. Το καλοκαίρι Κρήτη έρχομαι μαζί με τα παιδιά μου. Μπράβο, αλλά εμείς σε προτιμάμε παρουσιαστή. Τώρα το έγραψα. Να σε ρωτήσω, αυτό είναι ένα άλλο κρυφό ταλέντο του Γρηγόρη. Γράφει στίχους. Τις προάλλες του ζήτησαν τα παιδιά να σκαρώσει κάτι στίχους. Αν σου πω τι τραγούδι έγραψε, το δίνω να εκδοθεί. Λοιπόν, όντως, θέλετε... έχω στίχους, μουσική δεν έχω. Γιατί κάνετε πάνελ οι δυο σας και δεν συνεργάζεστε? Δεν κάνουμε ένα YouTube να σκαρώνουμε. Σας είδα που τραγουδούσατε και στο ΠΟΕΜ. Ναι, ρε Δημήτρη, γιατί δεν κάνουμε ένα κανάλι στο YouTube να τα λέμε έτσι όπως θα νιώθουμε? Μόνο ο Δημήτρη μου, μην ξαναβάλεις βερμούδα, σε θέλω με παντελά. Όχι, όχι, ήταν πολύ ωραία. Ωραία γάμπα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οικογενειάρχης, ωραίος ταλαντούχος, γλεντζές.
θα περάσεις πάντα καλά όπου και να τον συναντήσεις τον Νίκο Ζωηδάκη. Και μηχανάκι, έτσι, παίζει 25 ώρες σερί.